Θέλετε να τοποθετηθείτε και στο τελευταίο γεγονός, στην προηγούμενη πρεμιέρα, που ήταν, που ήταν η κυρία Γερμανού, η κυρία Καραβάτου και εσείς συνοδεύετε την κυρία Σπυροπούλου και δεν χαιρετιστήκατε ποτέ, οι τρεις σας δεν βρεθήκατε, καθίσατε διαφορετικά αλλού. Καταρχάς χαιρετηθήκαμε. Με την κυρία Γερμανού δεν χαιρετήθηκα, δεν πρόλαβα, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εμείς ήμασταν έξω και μιλούσαμε με εσάς, φωτογραφιζόταν με κάποιους άλλους και δεν συναντηθήκαμε. Έφυγε από την πίσω πόρτα η κυρία Γερμανού. Αφού βρήκε μια πίσω πόρτα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιο λόγο που το έκανε αυτό. Δεν ξέρω από πού έφυγε, γιατί εγώ δεν την είδα καθόλου. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας. Η σχέση μας είναι μια χαρά. Έχουμε καιρό η αλήθεια να μιλήσουμε. Έχουμε κάποιους μήνες, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχει συμβεί κάτι. Απλά από τη στιγμή που σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε τόσο στενά, δεν βρισκόμαστε και τόσο συχνά. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, άμα βρεθούμε. Είναι εδώ. Α, είναι εδώ, να τη χαιρετήσω. Η κριτική που έχει σχεδίσει την κυρία Σπυροπούλου από όλα τα μέσα και από αρκετές εκπομπές, εσείς πώς σχολιάζετε? Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα τηλεοπτικό πρόσωπο και μάλιστα γυναίκα που να μην της έχει ασκηθεί τέτοιου είδους κριτική. Νομίζω ότι συμβαίνει πάντα και θα συμβαίνει για πάντα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλή ή όχι. Θεωρώ ότι, και το έχω ξαναπεί και νομίζω γίνομαι και κουραστικός, ότι κάθε νέο παιδί που βγαίνει στην τηλεόραση στην προκειμένη περίπτωση δημιουργεί έναν ερεθισμό στους δημοσιογράφους για κάποιο λόγο. Και η Κωνσταντίνα, επειδή είναι και όμορφη και θεωρώ κατά την άποψή μου ότι είναι και ταλαντούχα, δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα. Δημιουργεί ερεθισμό. Ερεθίζομαι και μόνο που τον βλέπω. Όταν λέει ερεθισμό, τι δεν ξέρω. Σε τι είδου ερεθισμό αναφέρεται ο δημοσιογραφικό? Τι κυριαφέρει? Ή αποξύρισμα. Τι λέει δασκάλα? Τι? Τα χρυσά μαλλιά. Το κόκκινο κραγιό. Ερεθιστόμαστε. Ναι, ότι φτιαγνόμαστε, ρε παιδί, μας τριγκάρι, καταλαβές. Ναι. Και ασχολούμαστε. Δεν εννοεί σεξουαλικό ερεθισμό. Oh, εννοεί. Για τους άντρες μπορεί η Σπυροπούλου να είναι σεξουαλικός ερεθισμός, φαντάζομαι. Όχι, σίγουρα το λέω. Εθισμό εννοούσε. Ναι, για τους άντρες μπορεί να είναι σεξουαλικός αυτό το βιβλίο. Ναι. Ο Παύλος Σταματόπουλος είχε να λάβει πόρτ παρόλ της... Λέει κάτι παράλογο? Όχι. Ναι, δεν λέει κάτι παράλογο. Θα μπορούσε να απαντήσει εκείνη για τον εαυτό της. Αυτό είναι. Μα πάντα απαντάει ο κύριος Σταματόπουλος. Μα το Σταματόπουλο ρώτησε. Και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, στο ψηλί στα αυτιά, ο Σταματόπουλος απαντούσε και ήταν ο Σπυροπούλου. Και λέει Σπυροπούλου, ό,τι λέει ο ρευνηστικός μου. Ό,τι θυμάσαι. Μα το θυμάσαι. Σε αυτό ναι. Πες μου, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Με τρελαίνει. Σε θυμάσαι. Και επίσης. Πάντως το χαιρετιστήκαμε, μας πέταξε τα αυτιά έξω. Βρεσίση. Τι είπε χαιρετιστήκαμε? Κατά λάθος το είπε το κορίτσι. Έχει φάει ξενύχτη, παιδιά, κοπέλα. Χθες που να εντάξει, καμιά φορά παθαίνουμε και τα χειλωσία. Αν πας σε